Η καθυστέρηση σε σχέση με το αρχικό χρονοδιάγραμμα όπως τουλάχιστον είχε ανακοινωθεί για την περιοχή των Ιωαννίνων είναι δεδομένη. Πλην όμως αυτό που γίνεται σαφές είναι πως δεν υπάρχει ούτε στασιμότητα αλλά ούτε και ακύρωση των προγραμματισμένων έργων. Ο λόγος για τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης του υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG και του δικτύου των τοπικών συνδέσεων από τη ΒΠΕ προς την πόλη των Ιωαννίνων, έργο που έχει αναλάβει πλέον η εταιρεία φυσικού αερίου Έναον Πρώην δέδα. Πλην του αγωγού σύνδεση χαμηλή πίεση που κατασκευάστηκε την περασμένη άνοιξη από τη βιομηχανική περιοχή μέχρι την Ελεούσα του Δήμου Ζήτσα, και εκτό από κάποιε ενημερωτικέ συναντήσει, επί τη ουσία δεν έγινε κάποια άλλη εργασία για την κατασκευή του τοπικού δικτύου. Αν και το αρχικό χρονοδιάγραμμα ήταν πω οι πρώτε συνδέσει θα μπορούσαν να γίνουν κιόλα ω το τέλο του 2023 ή το αργότερο του πρώτου μήνε του 2024. Η εταιρεία ωστόσο φαίνεται πως επιταχύνει πλέον τους ρυθμούς της και σύμφωνα με πληροφορίες εντός των ημερών αναμένεται να βγει στον αέρα η προκήρυξη. Για την εκπόνηση μελέτης εφαρμογής, την προμήθεια, την εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία δύο σταθμών αεριοποίηση του υγροποιημένου φυσικού αερίου στα Γιάννανα και συγκεκριμένα εντός της ΒΠΕ. Ο προπολογισμό του έργου είναι 3,2 εκατομμύρια και η προκήρυξη απαιτεί τη μελέτη λεπτομερού σχεδιασμού, την προμήθεια, και θέσει σε λειτουργία του απαραίτητου εξοπλισμού μικρή κλίμακα εγκατάσταση αεριοποίηση για την τροφοδοσία με φυσικό αέριο οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών πελατών. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο θα μεταφέρεται με φορτηγά βιτία στη ΒΠΕ και στι εγκαταστάσει και θα αεριοποιείται για να διοχετεύεται στο τοπικό δίκτυο. Η προοπτική αυτή, μάλιστα, μπορεί να αλλάξει αν υλοποιηθεί η στρατηγική του ΔΕΣΦΑ που έχει ανακοινώσει ένα χρονοδιάγραμμα συνέχιση του αγωγού από τη Δυτική Μακεδονία για να φτάσει στην Ήπειρο. Στο πλαίσιο τη πύκνωση των ενεργειών τη εταιρεία για την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου και στην Ήπειρο την περασμένη εβδομάδα, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασία στην άρτα με τον αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Ψαθά και τη διευθύνουσα σύμβουλο τη εταιρεία κυρία Ζανινιώτη, όπω και στελέχη τη. Σκοπό τη συνάντηση, όπω αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση τη Περιφέρεια, ήταν η ενημέρωση για τα έργα υποδομή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Άρτα και το χρονοδιάγραμμα αυτών. Η εταιρεία εξέφρασε τη βούλησή τη να προχωρήσει τα έργα, καθώ έχει ήδη προβεί στην προκήρυξη του έργου, και εντό του Μαου του 2024 θα γίνει η ανακήρυξη του αναδόχου και η υπογραφή τη σύμβαση. Σύμφωνα με την εταιρεία, η έναρξη των εργασιών θα πραγματοποιηθεί μέχρι το Σεπτέμβριο και η διάρκειά του θα είναι ενό έτου. Το σχετικό έργο στην πρώτη του φάση περιλαμβάνει την κατασκευή 10 χιλιομέτρων δικτύου χαμηλή πίεση, ενώ υπολογίζεται να συνδεθούν με το εν λόγω δίκτυο 594 πολίτε καταναλωτέ. Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχη Βασίλη Ψαθά εξέφρασε την ικανοποίησή του για τι εξελίξει και υποσχέθηκε την υποστήριξη για την υλοποίηση του έργου, το οποίο αναμένεται να αλλάξει ολοκληρωτικά το ενεργειακό τοπίο και στην περιοχή τη Άρτα.